Είμαστε εδώ με τον καταπληκτικό Νίκο Καμπασελέ, ο οποίος έχει τρομερή δουλειά εδώ. Φέραμε πραγματάκια φέτος, ναι. Είναι παραγωγικότατος από ό,τι μπορώ να δω. Εντάξει, είναι διάφορες δουλειές που έχουν ξεκινήσει από χρόνια πίσω, έτσι. Το πιο πρόσφατο είναι το Θύελλα Βασιλεύουσα, είναι το φετινό κόμικ, που είναι η συνέχεια αυτού του κόμικ εδώ πέρα. Η Θύελλα, το δεύτερο μέρος της ιστορίας. Ναι. Αυτά, Νίκο, τα γράφεις εσύ και το σενάριο όλα. Και το σενάριο και το σχέδιο τα κάνω εγώ. Και γουστάρω απίστευτα όταν το φτιάχνω. Είναι ένα πάθος που με κρατάει ενεργό εδώ και χρόνια. Λοιπόν, έχει συνδυάσει, πράγματα που δεν τα φανταζόταν κάποιος να είναι σε στήλ, ας πούμε. Εδώ έχει κάνει ένα power armor βυζαντινού τύπου. Ναι. Ένα αρχιεπίσκοπο με power scepter και... όλα αυτά ξεκίνησαν από την ιδέα του πώς θα ήταν, ας πούμε, ο κόσμος αν είχε επιβιώσει το Βυζάντιο, αν είχε κατακτήσει τα πάντα. Ναι. Και στο μέλλον πια είχαμε, σε συνδυασμό με την τεχνολογία και αυτή τη βυζαντινή παράδοση, έναν κόσμο. Ναι, ναι. Πώς θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί. Ταυτόχρονα είναι και μια σειρά από σκέψεις πάνω στον τρόπο με τον οποίο επιδράει η θρησκεία πάνω μας. Οπότε είναι επιστημονική φαντασία και έχει σαν αφετηρία έτσι... πραγματικές εικόνες που μας περιβάλλουν. Η Θύελλα, ποιο είναι το background στη Θύελλα? Λοιπόν, η Θύελλα εξελίσσεται, η ιστορία της Θύελλας εξελίσσεται σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε έναν εμφύλιο πόλεμο οικονομαχίας. Δηλαδή είναι οι οικονομάχοι και οι οικονολάτρες, όπως όντως έχει γίνει και στην βυζαντινή ιστορία, πολεμάνε μεταξύ τους. Η Θύελλα βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε αυτές τις δύο παρατάξεις και προσπαθεί να επιβιώσει μέσω της πειρατείας. Γιατί ταυτόχρονα με αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο, ο αυτοκράτορας έχει απαγορεύσει και στις γυναίκες να εργάζονται και να έχουν περιουσία γενικά. Γι' αυτό και το πλήρωμα της Θύελλας αποτελείται κυρίως από γυναίκες που προσπαθούν με κάποιο τρόπο να διατηρήσουν την ελευθερία τους. Νίκο, πώς άρχισες να ασχολείσαι με τα κόμιξ? Κοίτα, από πολύ μικρός. Εμένα γενικά μου άρεσε να σχεδιάζω ιστορίες. Μετά πήγα στην Ονοτά του Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Όταν αποφύτησα, συνέχισα μετά στο μεταπτυχιακό τμήμα της Ανωτάτης Ευρωπαϊκής Σχολής της Εικόνας, που είναι στην Αγκουλέμ της Γαλλίας. Εκεί ολοκλήρωσα τον μεταπτυχιακό κύκλο Master 1 και Master 2 στον τομέα των κόμικς. Και αυτό μου έδωσε έτσι τα φόντα και το θάρρος να μπορέσω να ασχοληθώ επαγγελματικά με αυτό το κομμάτι, γιατί μέχρι τότε το έκανα έτσι ερασιτεχνικά. Ποια είναι η δημιουργική διαδικασία που ακολουθείς? Δηλαδή ζωγραφίζεις ψηφιακά, ζωγραφίζεις με μολύβι και το τελειώνεις στο... Ναι. Πώς? Κοίτα, ας πούμε εδώ το έχω κάνει όλο με ακουαρέλα, που είναι το prequel της Θύελλας. Έτσι δούλευα μέχρι και το 2013. Ναι. Από εκεί και πέρα, επειδή με δυσκόλεψε αρκετά, είναι αλήθεια, να κάνω μια μεγάλη ιστορία σε αυτό το στυλ, πέρασα στο ψηφιακό αναγκαστικά. Ναι. Και με βοήθησε και να δουλεύω πιο γρήγορα και να βγάζω περισσότερο όγκο. Συν τι, iPad, τι χρησιμοποιείς? Έχω μια XP Pen, ναι, ταμπλέτα, στο πρόγραμμα το Clip Studio Paint Pro. Ναι. Δουλεύω. Αυτό είναι Android, θυμίσαι με Android ή είναι στο Apple. Για PC. Ίσως υπάρχει, ενδεχομένως υπάρχει και στην Apple, ναι, αλλά εγώ δουλεύω. Ναι, και εγώ σε PC δουλεύω, ναι, κυρίως. Έχει βολέψει πολύ, έχει αρκετά μπράσεις, έχει πολλές εφαρμογές που βοηθάνε για να φτιάχνεις κόμιξ, ναι, ναι. Οπότε... η μετάβαση από το αναλογικό, ας πούμε, το, στο ψηφιακό ήταν δύσκολη, σου πήρε λίγο καιρό να προσαρμοστείς? Ναι, πήρε, ναι. Το πρώτο βιβλίο της Θύελλας ήταν η πρώτη προσπάθεια που είχα κάνει, τουλάχιστον σε επαγγελματικό κομμάτι, για χρωματισμό ψηφιακό. Δηλαδή το είχα κάνει μέχρι και το μελάνωμα όλο στο χέρι. Να. Έκανα κάποιες διορθώσεις ψηφιακά και μετά το χρωμάτισα. Και εκεί εκπαιδεύτηκα αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Οπότε πλέον στο 2 θεωρώ ότι, εντάξει, ήταν πιο άνετο. Βγήκε πολύ πιο γρήγορα. Η Θύελλα πόσα επεισόδια έχει μέχρι τώρα? Βλέπω αρκετά. Ναι, είναι το prequel. Είναι το πρώτο κομμάτι της ιστορίας και το Θύελλα Βασιλεύουσα, που εδώ ολοκληρώνει την ιστορία. Τώρα, το prequel δεν συνδέεται χρονικά με τα άλλα δύο. Υποτίθεται δηλαδή μέσα στην ίδια ιστορία ότι η Θύελλα, που είναι η βασική πρωταγωνίστρια εδώ, έχει εμπνευστεί από τη δράση αυτής της Θύελλας, που ήταν πολύ προγενέστερη. Ναι.
Οπότε η Θιέλα είναι. Έχει κάποια συνέχεια. Ναι. Είναι, ας πούμε, ένας ρόλο. Όχι ρόλο, είναι ένας τύπος ήρωα, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και αυτό ήταν η πρώτη προσπάθεια που είχα κάνει έτσι για να αποδώσω αυτόν τον τύπο ηρωίδας που ήθελα. Ναι. Που ήταν μια γυναίκα πειρατίνα, επαναστάτρια κτλ. Αυτό δεν ολοκληρώθηκε η ιστορία. Δημιούργησε όμως αυτήν εδώ πέρα. Όπου εδώ υπάρχει πολύ πιο έντονα το θρησκευτικό στοιχείο. Το οποίο εδώ δεν υπάρχει καθόλου. Είναι καθαρά περιπέτεια. Ναι. Οι επιρροές ποιες είναι? Πολλές και διάφορες. Ναι, είναι τα Marvel Comics, τα manga. Ναι. Έχω ένα κομμάτι manga του Leiji Matsumoto, ας πούμε τον Captain Harlock, που με έχει σίγουρα επηρεάσει πάρα πολύ, όπως και του Hayao Miyazaki. Κυρίως το κομμάτι με την ναυσικά στην κοιλάδα της κοιλάδας των ανέμων, αυτό το manga μου αρέσει πολύ. Με έχει επηρεάσει πάρα πολύ και το Warhammer 40.000, που είναι ένα παιχνίδι επιτραπέζιο με μινιατούρες που και αυτό λαμβάνει χώρα σε ένα δυσίωνο έτσι μέλλον, όπου υπάρχει ένας συνεχόμενος πόλεμος διστοπικό, εντελώς παράλογος. Ναι. Και το ευρωπαϊκό κόμικ πιο γενικά της επιστημονικής φαντασίας του τύπου Metal Hurlant, το γαλλικό, δηλαδή αυτό, ναι, που μεταφράστηκε Μέμπιους και τέτοιο. Μέμπιους, Μπιλάλ, ναι. Το βλέπω και στα χρώματά σου και γενικά στην αισθητική. Είναι κόμικς δηλαδή που μου αρέσουν πάρα πολύ να τα διαβάζω και μου αρέσει η αισθητική τους, αλλά δεν προσπαθώ να τα αντιγράψω ακριβώς. Δηλαδή παίρνω απλά κάποια στοιχεία που ενδιαφέρουν. Και άθελά μας από αυτά που βλέπουμε τα περνάμε. Δεν αναγκεί να αντιγράψεις. Πες μας, έχεις και κάποιους άλλους τίτλους εδώ, πες μας και για αυτούς. Ναι, λοιπόν, εδώ είναι ο Σκελετούλης, που είναι άλλο στυλ τελείως. Αυτό είναι μικρές χιουμοριστικές ιστορίες γύρω από ένα στοιχειωμένο πύργο. Είναι πιο φιλοσοφικού και κάπως αυτοβιογραφικού χαρακτήρα. Ναι. Αυτές οι ιστορίες. Ναι, εδώ βλέπω τη Σταυρούπολη. Ναι, η Σταυρούπολη είναι μια περιπέτεια. Έχουμε το πρώτο και το δεύτερο μέρος. Αναμένεται να βγει το τρίτο μέρος με το καλό του χρόνου. Είναι μια περιπέτεια ενός νεαρού που πηγαίνει στην επαρχία για να κάνει πρακτική άσκηση και του συμβαίνουν διάφορα έτσι μυστήρια. Μπλέκει σε μια κατάσταση με δαίμονες που ανοίγουν πύλες και προσπαθούν να καταστρέψουν τον κόσμο. Οπότε αυτός καλείται να πάρει θέση σε αυτό το πράγμα. Και ενώ είναι κάποιος που φαίνεται αρκετά αδειλός και που θέλει απλά την ησυχία του, δηλαδή να πάρει το χαρτί να φύγει, ας πούμε, μπλέκει σε μια κατάσταση που τον ξεπερνάει. Σε όλα είναι το δικό σου το σενάριο ή έχεις κάποιες συνεργασίες? Ναι. Στο μόνο που δεν είναι, λοιπόν, είναι εδώ πέρα το κόμικ των Silver Knight. Η Silver Knight είναι μια μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, παίζουν synth rock και είχαμε συζητήσει, είχαν μια ιδέα για μια ιστορία που θέλανε για να συνοδεύει το μουσικό τους άλμπουμ. Παρουσιάζονται οι ίδιοι μέσα στην ιστορία σαν alter ego δικά τους στο μέλλον, τέλος πάντων, όπου μάχονται ενάντια σε μια εξωγήινη απειλή που θέλει να κατακτήσει τη γη. Είναι η ιδέα δική τους. Εγώ έγραψα, το έφτιαξα για να είναι παρουσιάσιμο σε μορφή κόμικ, ας πούμε. Δηλαδή έκανα τους διαλόγους, το layout και τη μορφή των χαρακτήρων. Ωραία, Νίκο. Η αρχική ιδέα είναι δική σου. Πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος? Λοιπόν, μπορείτε να με βρείτε στο Instagram γράφοντας Νίκος Καμπασελέ. όπως και στο Facebook γράφοντας Καμπασελέ Comics. Τα δουλειά σου σε βιβλιοπωλεία? Τη δουλειά μου μπορείτε να τη βρείτε. Λοιπόν, είναι από τις εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης, που εδρεύει στην Κομωτινή. Μπορείτε να τη βρείτε όμως σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία, όπως η Πολιτεία, η Ανός. Ναι. Όπως και ηλεκτρονικά σίγουρα στο e-shop του εκδότη Παρατηρητής της Θράκης. Ωραία, Νίκο, ευχαριστούμε για την καλή σου δουλειά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Περάσατε.